Κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στο θέμα αν χρειαστεί. Τώρα, εκτοξεύουν τα επίπεδα συναγερμού στη Δύση τα απανωτά κρούσματα επιθέσεων φιλοτζιχαντιστών. 2-24 ώρα μετά την πρωτοφανή επίθεση στο Κοινοβούλιο του Καναδά, ένας άνδρας που είχε ασπαστεί το Ισλάμ επιτέθηκε με τσεκούρι εναντίον ομάδας αστυνομικών στη Νέα Υόρκη, τραυματίζοντας 2 από αυτούς, πριν ο ίδιος πυροβοληθεί από άλλους αστυνομικούς και πέσει νεκρός. Παγκόσμια ανησυχία την ίδια στιγμή προκαλεί η αύξηση των προπαγανδιστικών βίντεο τζιχαντιστών με στόχο να προσιλητήσουν στους κόλπους τους περισσότερους. Περισσότερους δυτικούς πολίτες, ενώ σοκ προκαλούν σήμερα οι νέες εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου μικρών παιδιών που διδάσκονται από τζιχαντιστές πώς να σκοτώνουν. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά. Πάμε πρώτα να παρακολουθήσουμε τι συνέβη στη Νέα Υόρκη. Τον τρόμο σε δρόμο της Νέας Υόρκης σκόρπισε ο νεαρός που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Ήταν 2 το μεσημέρι της Πέμπτης όταν ομάδα αστυνομικών πραγματοποιούσε περιπολία σε δρόμο του Queens. Την ώρα που 2 από αυτούς πόζαραν για να βγάλουν φωτογραφία, εμφανίστηκε ξαφνικά ένας νεαρός με ένα τσεκούρι στο χέρι. Χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν, ο δράστης τους επιτέθηκε χτυπώντας τον ένα στο δεξί χέρι και τον δεύτερο στο κεφάλι. Ακαρία αντέδρασαν οι 2 άλλοι αστυνομικοί, βγάζοντας τα όπλα τους και πυροβολώντας το δράστη της επίθεσης, ο οποίος εξέπνευσε επί τόπου. Η έρευνα συνεχίζεται. Αυτή είναι η φωτογραφία από το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Πρόκειται για ένα μεταλλικό τσεκούρι 18,5 ιντσών. Οι 2 αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται, ενώ η κατάσταση του ενός που τραυματίστηκε στο κεφάλι χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και μια 29χρονη γυναίκα. Που ήταν περαστική, τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα χαμηλά στην πλάτη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπευλήθη σε εγχείρηση, ενώ η κατάστασή της είναι σταθερή. Σύμφωνα με την αστυνομία και το Αμερικανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ισλαμιστικών Ιστοσελίδων, ο δράστης είναι ο 29χρονος Ζάλε Τόμσον, ο οποίος ήταν υποστηρικτής του τζιχάντ. Υπηρετούσε στο Αμερικανικό Ναυτικό, αλλά απολύθηκε για πειθαρχικούς λόγους. Τον περασμένο μήνα φέρεται να είχε ανεβάσει σε Ισλαμιστική ιστοσελίδα βίντεο που εμφανιζόταν να δηλώνει ότι η τζιχάντ είναι μια δικαιολογημένη αντίδραση στην καταπίεση των σιωνιστών και των σταυροφόρων. Ενώ στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έχει φωτογραφία προφίλ, έναν άνδρα ο οποίος έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μαντήλι, ενώ ως φωτογραφία εξωφύλου έχει κείμενο στα αραβικά. Σε ύψιστο συναγερμό όμως παραμένει για 3η μέρα και η πρωτεύουσα του Καναδά μετά τη φωνική επίθεση στο Κοινοβούλιο. Η αστυνομία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ το θανάσιμο παραλήρημα του 32χρονου τζιχαντιστή λίγο πριν πέσει νεκρός από τους αστυνομικούς. Ο Μάικλ Ζεχάφ Μπίμπο έχει μόλις πυροβολήσει θανάσιμα έναν στρατιώτη στο Μνημείο Πεσόντων Πολέμου στην Οτάβα. Στη συνέχεια, με την απειλή του όπλου, αρπάζει το σταθμευμένο αυτοκίνητο ενός υπουργού και κατευθύνεται στο Κοινοβούλιο. Όταν η αστυνομία αντιλαμβάνεται το συμβάν, αρχίζει το ανθρωποκυνηγητό. Ο ύποπτος καταφθάνει στην κύρια είσοδο, βγαίνει από το όχημα και εισβάλλει στο κτίριο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αρχίζει η σφοδρή ανταλλαγή πυρών. Και ο επικεφαλής της φρουράς του Κοινοβουλίου, Kevin Vickers, εξουδετερώνει τον ένοπλο εισβολέα. Οι καναδικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για τον 32χρονο δράστη. Είναι Καναδός υπήκος. Έχουμε πληροφορίες ότι πιθανόν να έχει και υπηκότητα Λιβύης. Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ και ζούσε στο Βανκούβερ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μπιμπό δεν συμπεριλαμβανόταν στη λίστα με τους 93 Καναδούς υψηλής επικινδυνότητας που είχαν πρόθεση να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, είχε κάνει αίτηση για έκδοση διαβατηρίου και σκόπευε να ταξιδέψει στη Συρία. Σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, ήταν ένα άτομο που πιθανόν να είχε ακραίες ιδεολογικές πεποιθήσεις. Ο Μάικλ Ζεχάφ Μπιμπό βρισκόταν στην Οτάβα από τις 2 Οκτωβρίου. Είχε μείνει σε καταφύγιο αστέγων για τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την επίθεση. Έλεγε ότι πρέπει να προσευχόμαστε 5 φορές την ημέρα επειδή πλησιάζει το τέλος του κόσμου. Η επιθυμία του να πάρει ναρκωτικά ήταν πολύ μεγάλη, μου έλεγε. Μερικές φορές έτρεμε. Μου έλεγε: διαβάζω το Κοράνι για να ελέγξω τον εαυτό μου. Κάνω υπομονή μέχρι να πάρω το διαβατήριο και να φύγω από εδώ. Αυτό μου έλεγε. Σε γραπτό μήνυμά της προς τα ειδησιογραφικά πρακτορία, η μητέρα του δράστη εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το θύμα.
Δεν μπορούμε να δώσουμε καμία εξήγηση για αυτό που έγινε. Νιώθω οργισμένη με το γιο μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε και ένα κομμάτι μου θέλει να τον μισήσει. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά δήλωσε αποφασισμένος να ενισχύσει την αντιτρομοκρατική νομοθεσία της χώρας. Όπως εξήγησε ο Στίβεν Χάρπερ, η νέα νομοθεσία θα προβλέπει αυξημένες αρμοδιότητες για τις μυστικές υπηρεσίες. Την ίδια ώρα η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος εντείνει τον επικοινωνιακό της πόλεμο στον Καναδά. Με αυτό το βίντεο φιλοδοξεί να στρατολογήσει νεαρούς μουσουλμάνους στον Ιερό Αγώνα. Να τους πείσει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αντρέι Πούλιν. Ο οποίος ήταν ένας συνηθισμένος έφηβος που παρακολουθούσε χόκεϊ, του άρεσε το ψάρεμα. Αλλά τώρα αψηφά το θάνατο και πολεμά για το Ισλάμ. Τα τελευταία 2-24 ώρα η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη στην καναδική πρωτεύουσα. Η ασφάλεια του Πρωθυπουργού προέβη στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος δεν υπάκουσε στη διαταγή της να μην περάσει τον αστυνομικό κλειό στο μνημείο Πεσόντων, την ώρα που ο Στίβεν Χάρπερ κατέθετε στεφάνι στη μνήμη του 19 Νέιθαν Τσιρίλο, ο οποίος πυροβολήθηκε πισόπλατα. Ο Νέιθαν Τσιρίλο άφησε πίσω του τον εξάχρονο γιο του Μάρκους, τον οποίο μεγάλωνε μόνος του, και τους δύο πιστούς τετράποδους φίλους του. Να καλησπέρισω εδώ τον Παύλο Τσίμα. Παύλο, έχει αρχίσει να γίνεται ανεξέλεγκτο όλο αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που δρούν βάσει ενός πλάνου, ενός συνολικού σχεδίου. Εδώ μιλάμε για μεμονωμένες ενέργειες που εκδηλώνονται ακόμη και από άτομα υπεράνω υποψίες, όπως ήταν ο Καναδός. Ναι, έχεις δίκιο. Καταρχήν πρέπει να βγάλουμε το κεφάλι μας από το νερό κυριολεκτικά σήμερα για να δούμε τι γίνεται στον εξωκόσμο. Σωστό. Μετά από αυτή τη μέρα του κατακλυσμού. Λοιπόν, 13 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, έχουμε να κάνουμε με μια νέου τύπου απειλή. Πρώτον, όπως λες, όλα δείχνουν ότι καμία από αυτές τις ενέργειες, σου θυμίζω την επίθεση στο Λονδίνο εναντίον ενός στρατιώτη με ένα κουζινομάχαιρο. Πέρσι αυτό. Πέρσι. Mm-hmm. Ο Καναδάς, η Νέα Υόρκη. Φαίνεται ότι είναι μεμονωμένες ενέργειες ανθρώπων οι οποίοι, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς είναι και διαταραγμένοι, αλλά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο, σε ένα γενικό πλαίσιο ενός καινούριου φανατισμού. Πρόσθεσε τα δεκάδες παιδιά και κυρίως κορίτσια, τα οποία φεύγουν από την Αυστρία, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από το Βέλγιο και ψάχνουν να βρουν τρόπο να πάνε στη Συρία να καταταγούν στις γραμμές των τζιχαντιστών. Και η δεύτερη όψη αυτού του προβλήματος που το κάνει εξαιρετικά ανησυχητικό και σοβαρό είναι ότι δεν πρόκειται για καταραμένους, για απόκληρους, για παιδιά αποκλεισμένα κοινωνικά. Πρόκειται για παιδιά όπως είναι η περίπτωση του Καναδού ή όπως ήταν η περίπτωση άλλων, ενταγμένα στην κοινωνία, σχεδόν παιδιά της μεσαίας τάξης, που συμμετέχουν στην εκπαίδευση στις χώρες όπου ζουν, που συμμετέχουν στο κοινωνικό κράτος. Στο Καναδά έχει το καλύτερο ίσως κοινωνικό κράτος στον κόσμο και που παρόλα αυτά μισούν τις αξίες του πολιτισμού μέσα στο οποίο ζουν, μεγαλώνουν και ευημερούν κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι που κάνει και αυτή την απειλή αόρατη, ναι. Παύλο. Ζήσαμε μια διαίρεση, θα έλεγα, του κόσμου, Ανατολής και Δύσης, μετά τα γεγονότα, συγκλονιστικά γεγονότα της 11η Σεπτεμβρίου. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι πάμε για ένα δεύτερο επεισόδιο. Ναι. Και πολλοί αναλυτές λένε ότι ο κόσμος πληρώνει την άστοχη, αστόχαστη, βιαστική επέμβαση στο Ιράκ αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η οποία φαίνεται να. Στο Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν και μετά στο Ιράκ, που ανατροφοδοτεί διαρκώς αυτό το φαύλο κύκλο του μίσους, της έντασης και που γίνεται μια πηγή που προσιλητίζει νέους από τις δυτικές πια Μητροπόλεις σε έναν τυφλό φανατισμό. Ναι, και έχουν και ένα σύστημα, βλέπουμε, τζιχαντιστές. Δηλαδή, καθημερινά βλέπουν το φως δημοσιότητας, βίντεο, κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών. Βλέπουν μάλιστα και βίντεο τόσο άρτια, θα ρίσκει και έχουν κατασκευαστεί στο Hollywood. Και επειδή δεν υπάρχει ένα δίκτυο, δεν υπάρχει μια συνωμοσία, δεν υπάρχει μια οργάνωση, την οποία μπορεί κάποια στιγμή μπορούν οι αρχές να παρακολουθήσουν, να συλλάβουν, να εξαρθρώσουν, αλλά είναι ένα διάχυτο πνεύμα το οποίο αναπαράγει και ανακυκλώνει αυτού του είδους την προπαγάνδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Φοβάμαι ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο.